Λίγες ημέρες απομένουν για τη διεξαγωγή του τελικού κυπέλου Εψεύρου που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης και οι δύο φιναλίστες Εθνικός και Εύρος Σουφλίου είναι πανέτοιμοι και διψασμένοι για την κατάκτηση του τροπέου. Αυτό άλλωστε δήλωσαν και στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Σουφλί τόσο οι αρχηγοί των δύο ομάδων Νίκος Γκαϊδατζής και Αποστόλης Μπάμιος, όσο και οι προπονητές Γιώργος Δίγκας και Πασχάλης Σταματάκης. Ο τρόπος που ανταποκρίνονται οι ποδοσφαιριστές μας είναι αξιοθαύμαστος και γι' αυτό τους αξίζω συγχαρητήρια και μέχρι το πέρας του πρωταθλήματος είμαστε υποχρεωμένοι στο κάλεσμα αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια να διεκδικήσουμε το κύπελλο που είναι ο μοναδικός στόχος και να τελειώσουμε με ψηλά το κεφάλι το πρωτάθλημα. Προσωπικά εύχομαι να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να ευχαριστηθούν αυτοί που θα έρθουν να μας δούμε, γιατί ο θεσμός του κυπέλλου είναι μια γιορτή. Η επιθυμία μου είναι να κερδίσω καλύτερος και όχι αυτός που έχει την τύχη με το μέρος. Όσον αφορά την δικιά του ομάδα, μέσα από τότε για αυτήν, κάνει έναν άθλημα αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που ανέλαβε και το ξέρουν αυτοί που ξέρουν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται το περισσότερο. Όσον αφορά την δικιά μας ομάδα, είμαστε ευχαριστημένοι που μέχρι στιγμή έχουμε καταφέρει να μπούμε στο τελικό. Όπως είπα, αυτό είναι η γιορτή. Ο Εθνικός είναι ομάδα με ανώτερη κατηγορία, δεν το ξεχνάμε αυτό. Είναι το φαβορί. Θα διεκδικήσουμε με όσο πάθος, διάθεση ποιότητα διαθέτουμε το κύπελλο και συνεχίζουμε στο δεύτερο στόχο του πρωτάθλημα. Φτάσαμε, νομίζω, επάκριση στο τελικό. Σε ένα τελικό που πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να γίνεται και στον νομό μας γιορτή, όπως και στους άλλους νομούς. Ξεκινώντας από την κοινή συνέντευξη τύπου που νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται και είναι ένα θετικό βήμα. Από εκεί και πέρα ο Εύρος Σουφλίου είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Σαφώς και στους τελικούς δεν υπάρχουν φαβοροί. Μπορεί να είμαστε ομάδα ανώτερης κατηγορίας, αλλά σε ένα παιχνίδι όλα γίνονται. Είναι ένα κύπελλο το οποίο το θέλαμε και το είχαμε στο στόχο μας από την αρχή της σεζόν, καθώς και πέρσι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Φέτος είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη χρονιά για μας. Θα είναι ένα βάλσαμο αν καταφέρουμε και κατακτήσουμε το τρόπαιο. Το μάτς εντάξει για μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα μάτς που το περιμέναμε από το καλοκαίρι. Ήταν στόχος της ομάδας ο τελικός του κυπέλλου. Κάναμε τα δυνατά δυνατά για να φτάσουμε εδώ πέρα και θα πάμε να το διεκδικήσουμε με ό,τι μας έχει μείνει. Μόλις να μην σέβουμε. Ξέρουμε ότι ο Εθνικός είναι σε καλύτερη κατηγορία από εμάς, σε ανώτερη. Είναι θεωρητικά καλύτερη ομάδα από εμάς. Είναι του φαβορί του αγώνα. Αλλά εμείς θα δώσουμε όλα για να τους κερδίσουμε, γιατί είναι ένας από τους δύο στόχους μας. Όπως και το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Να νικήσω καλύτερος, ο πιο τυχερός. Εύχομαι να έχει κόσμο το γήπεδο, γιατί λείπει ο κόσμος στα γήπεδα τον τελευταίο καιρό. Να μην έχουμε τραυματισμούς μετά το παιχνίδι και ας κερδίσω καλύτερος. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το μακρινό 1981 που Εθνικός και Σουφλί βρίσκονται αντιμέτωποι στον τελικό. Τότε η ομάδα της Αλεξανδρούπολης είχε επικρατήσει 2-0. Το Σουφλί σε 11 συμμετοχές σε τελικό έχει πανηγυρίσει 6 φορές, ενώ σε όλες ήταν παρόν ο τωρινός του αρχηγός Μπάμιος. Από την άλλη, ο Εθνικός μετράει 5 τρόπαια σε 6 τελικούς. Η τελευταία φορά που ο Εύρος κατέκτησε το κύπελλο ήταν το 2016, επικρατώντας 3-2 της Άνθειας, ενώ ο Εθνικός το 2014 νικώντας 1-0 τον Ορέστη Ορεστιάδας.